Σήμερα μαζί μας, εδώ στην ενορία των Αγίων Τριών Ιεραρχών του Ευόσμου, είναι ο πατέρας Γεράσιμος. Θέλω να πω αρχικά πόσο μεγάλη τιμή νιώθω που δέχθηκε αυτός ο άνθρωπος του Θεού να μας παραχωρήσει συνέντευξη και το λέω γνωρίζοντας πολύ καλά το έργο του πατέρα Γεράσιμου αλλά και το έργο της ενορίας. Πάτερ, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Εμείς να σας καλημερίσουμε και να ευχηθούμε ο Χριστός να αναστηθεί μέσα στις ψυχές μας. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα και να σας ρωτήσω, είναι αλήθεια το Πάσχα αυτή η γιορτή, η φολκλωρική, η παραδοσιακή, με τα τσουρέκια, τα κόκκινα αυγά, τις λαμπάδες, τα καλά ρούχα, τα ωραία, ή μήπως είναι άλλο το νόημα του Πάσχα? Το πραγματικό νόημα της Ανάστασης του Χριστού σίγουρα βρίσκεται κάπου διαφορετικά. Βέβαια, όλα χρειάζονται αλίμονο και τα καλά ρούχα και τα τσουρέκια και τα αυγά. Αλίμονο ανήκουν στην Εκκλησία μας, αλλά η ουσία είναι αυτό που λέει η Εκκλησία μας, ότι «Η Χριστός που εγείγερται, ματέα η πίστη σημών». Ότι αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, όλοι πιστεύουμε σε ένα ψέμα, πραγματικά. Όλη η πίστη μας βασίζεται στο Χριστού μας την Ανάσταση. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και από εκεί, αυτό είναι το ανώτερο νόημα που μπορεί να δώσει η πίστη στον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας γι' αυτό ποτέ δεν λέει νεκροταφεία, πάντα λέει κημητήρια. Ένας ύπνος είναι. Νίκησε το θάνατο συμβολικά στην εικόνα της Αναστάσεως, την όμορφη, τη Βυζαντινή, δείχνουν να σπάζουν αλυσίδες, λουκέτα, κλειδιά, σπασμένα όλα. Νίκησε τις πύλες του Άδου, αναστήθηκε πραγματικά, αναστήθηκε για να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Επομένως, όταν λέμε Καλή Ανάσταση και εν ώψη του Πάσχα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, όταν θα πούμε το Καλή Ανάσταση, εννοούμε και την Ανάσταση του Κυρίου μας, αλλά μήπως και τη δική μας, την προσωπική μας Ανάσταση. Βεβαίως, είμαστε πλασμένοι υψηπετήσα αιτία από το Θεό και κάτι βαρύδια είναι τα πάθη μας, κάτι βαρύδια που μας τραβούν προς τα κάτω. Αυτή είναι η να ανακόψουμε τα βαρύδια, να βρεθούμε κοντά στο Θεό. Κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η προσωπική Ανάσταση. Η ελευθέρωση από τα πάθη μας. Είναι εύκολη, Πάτερ Γεράσιμε, αυτή η ελευθέρωση από τα πάθη. Και μιλάμε, απευθύνεστε σε ένα κοινό που σας ακούει εδώ στο Λίμπερο και φαντάζομαι ότι πολλοί θα ήθελαν να το δουν αυτό και να το νιώσουν στις ζωές τους. Είναι εύκολη αυτή είναι η Ανάσταση. Ένα προσωπικό βίωμα. Έχουν χαράξει το δρόμο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Καλούμαστε να ακολουθήσουμε, γιατί μίμησης Αγίου, αυτό είναι τιμή για τον Άγιο, η μίμησή του. Να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τους Αγίους που χάραξαν δρόμο. Εύκολη. Η βασιλεία των όμων βιάζεται, λέει ο Χριστός, και οι βιαστές αρπάζουν. Βιαστές, βιαστές είναι αυτοί που αγωνίζονται, που παλεύουν. Οπότε δεν είναι μια εύκολη δουλειά, αν μπορώ να την εκφράσω έτσι. Είναι υπόθεση ζωής. Αλλά είναι υπόθεση ζωής. Ολοκλήρωση ζωής. Έτσι ακριβώς. Είναι ολοκλήρωση. Για αυτή την ολοκλήρωση, λοιπόν, για την μεγάλη εβδομάδα των παθών, την οποία διανύουμε, τι θα έλεγε κάποιος σαν εσάς, είσαστε και εξομολόγος από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, στους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα? Ότι από την εν Χριστώ ζωή δεν ζημιώθηκε ποτέ κανένας. Τα κριτήρια του κόσμου είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που βάζει ο Θεός. Σαν στη μεγάλη διακήρυξη της ελευθερίας ο Χριστός μας λέει «Ως τη στέλει ο πίσω μελθύν, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, να ακολουθήσουμε Χριστό, όποιος θέλει, αλλά όχι όπως θέλει, απανησάσου εαυτόν και από τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτωμε». Να σηκώσει το σταυρό. Η Ανάσταση περνάει μέσα από το Γολγοθά. Πραγματικά, από το σταυρό. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε συμφεροντολόγοι εντός εισαγωγικών, εντός συμφέρον μας δεν ξέρουμε. Κοιτάμε, αντί να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στο Χριστό, κοιτάμε να προσαρμόσουμε το Χριστό στη ζωή μας. Κάνουμε τι κάνουμε, πάμε για την Εκκλησία. Δεν είναι έτσι. Η πίστη μας είναι απλή μεν, απόλυτη δε σε πολλά πράγματα. Και θα ήθελα αυτό να το ρωτήσω πραγματικά και ως προσωπική απορία, αλλά νομίζω ότι εκφράζω και πολλούς από τους ακροατές μας. Αυτή η πίστη, έτσι όπως την έχετε ομολογήσει εσείς και όλοι οι χριστιανοί και εμείς,
Αυτή η πίστη λοιπόν ταιριάζει με τη σημερινή, τη σύγχρονη ζωή, γιατί θα βρεθούν πολλοί να πούν, πάτερ μου, ότι όλα αυτά γράφτηκαν πριν 2.000 χρόνια. Σήμερα ταιριάζουν. Η Εκκλησία μας μπορεί να είναι προσαρμοστική, βεβαίως, βάζουμε μάρμαρα, βάζουμε αρκοντήσιον, αλλά σε λόγους Χριστού δεν μπορούμε να αλλάξουμε κεραία μία. Κεραία μία. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και στους αιώνας. Δεν αλλάζει στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας ή σε σχέση με τις αρετές της πίστης ή ακόμα και με τα πάθη. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε. Η οικονομία χρησιμοποιείται μένα από την Εκκλησία μας, αλλά σε πράγματα που βοηθούν πιο πολύ το χριστιανό να μην γίνουν οι κανόνες, κανόνια, όπως έλεγε και ένας παππούλης, αλλά να ζούμε κοντά στο Χριστό, προσαρμοσμένοι στις θεϊκές εντολές. Πάντως είναι νομίζω χρήσιμο να το σημειώσουμε και αυτό, ότι η Ορθοδοξία δεν είναι λάστιχο, να την τραβάει ο καθένας καθόπως του αρμόζει. Πάτερ Γεράσιμε, θα ήθελα να μείνουμε και λίγο στο έργο που επιτελείτε εδώ στην ενορία σας των Αγίων Τριών Ιεραρχών και αν θέλετε ακόμα περισσότερο και στη Βασιλιάδα, δύο πράγματα που νομίζω γίνεται πολύ καλή, πολύ σημαντική δουλειά εδώ. Ναι, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Βαρνάβα, εκείνος είχε την εμπνευσμένη ιδέα να ονομαστεί Βασιλιάδη. Βασιλιάδη είναι μια πολιτεία αγάπης που είχε κάνει ο Μέγας Βασίλειος στην Κεσάρια. Από το 2010 λειτουργεί, βέβαια και πριν από το 2000 που λειτουργεί η ενορία μας, σε βοηθητικές αίθουσες υπήρχε το πνευματικό κέντρο, αλλά από το 2010 με τα εγγένεια της Βασιλιάδας μας, πλέον πιο οργανωμένα, η Βασιλιάδα μας έχει 17 τμήματα, συντροφιές, χορευτικά, υπολογιστές, φροντιστήρια, βιβλιοθήκη. Έχει 17 τμήματα τα οποία μας σταμάτησε ο κορονοϊός, αλλά διαδικτυακά πολλά συνεχίζονται, όπως τα φροντιστήρια και οι συντροφιές. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, βέβαια άλλο είναι το διαζώσεις, αλλά ό,τι μπορούμε δεν έχουμε αφήσει κάτι, αλλά και πέραν των παιδιών μας για τον συνάνθρωπο, οι δύο αίθουσες της Βασιλιάδας μας είναι 866 τετραγωνικά μέτρα η Βασιλιάδα μας. Οι δύο αίθουσες είναι αφιερωμένες στη διακονία του συνανθρώπου. Σήμερα και κάθε μέρα μοιράζουμε τρόφιμα και ρούχα. Έχουμε 350 οικογένειες του Θεού συνεργούντας. Προσπαθούμε να ανακουφίσουμε κατ' μέτρο του δυνατού τον ανθρώπινο πόνο καθημερινά, ειδικά αυτές τις μέρες της χρονιάρας. Φέτος συγκινούμε που ένα παραπάνω η αγάπη του κόσμου ξεχύλισε και το δέμα που μοιράζουμε και την προσφορά. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος είναι καλός. Είναι καλός και βοηθάει την προσπάθεια. Με την ευχή λοιπόν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Βαρνάβα, γίνεται ένας αγώνας καθημερινός προσπάθειας για διακονία στον συνάνθρωπο. Σίγουρα γίνονται λάθη, σίγουρα στεναχωρούμε κόσμο, αλλά η πρόθεση είναι αγνή σε στείες εντολές κοντά στα βήματα των Αγίων, το είπαμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή αναφερθήκατε στον κορονοϊό. Θέλετε να μας πείτε, για να μάθουν και οι ακροατές μας, το πρόγραμμα αυτών των ημερών, δηλαδή σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, αύριο Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Κυριακή του Πάσχα, πώς θα έρθουν οι πιστοί να εκκλησιαστούν? Ναι, γίνεται Θεία Λειτουργία το πρωί, από τις προηγιασμένες, από τις 7 μέχρι τις 8.30 Μεγάλη Πέμπτη πρωί, Μεγάλη Πέμπτη απόγευμα η ακολουθία των παθών, τα 12 Ευαγγέλια, 5.30 με 8 νομίζω είναι, δεν έχω και το πρόγραμμα μπροστά μου, με 8.30, η αποκαθήλωση το πρωί της Παρασκευής, η ακολουθία του επιταφείου το απόγευμα τη Μεγάλη Παρασκευή. Από τη μία πόρτα θα μπούμε, μάλλον από την άλλη θα βγούμε, να δούμε πως θα, χωρίς να ακολουθήσει κόσμος, με αποστάσεις, με μάσκα, προβλεπόμενα. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τους υγειονομικούς κανόνες, σεβόμενοι τους συνανθρώπους μας και την πίστη μας στο Θεό πάνω απ' όλα. Μεγάλο Σάββατο πρωί η Θεία Λειτουργία, Πρώτη Ανάσταση,
Μεγάλο Σάββατο απόγευμα, 8 η ώρα η ακολουθία, 9 η ώρα το Χριστός Ανέστη και μετά η πρώτη Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Πρώτο Θεός, από πέρσι που ήμασταν και κλεισμένοι των θυρών, κάπως καλύτερα είναι φέτος τα πράγματα, προσευχή μας να απελευθερωθούμε τελείως, να δώσει με τον τρόπο που Θεός ξέρει, θεϊκό τον τρόπο, να ελευθερωθούμε πραγματικά από το βραχνά. Έχει βέβαια και τα καλά του ο κορονοϊός, είναι, εκτιμάμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτονόητο, λέει ο δεσπός μας, δεν είναι τίποτα πλέον. Είχα χρόνια να δω ανθρώπους να έρχονται να κοινωνήσουν με δακρυσμένα τα μάτια, χρόνια είχα να το δω. Εκτιμάμε τα πράγματα διαφορετικά πολλές φορές και εμείς προσαρμοζόμαστε και ταπεινωνόμαστε εκεί που χρειάζεται. Και σε αυτή την Αναστάσιμη, την πρώτη Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ακούγεται το «Φωτίζω, φωτίζω Νέα Ιερουσαλήμ». Ίσως αυτή να είναι και η Νέα Ιερουσαλήμ, Πάτερ. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι ο Θεός. Είναι η Βασιλεία του Θεού, ναι. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας με ένα μήνυμα που έχετε να στείλετε εσείς στους πιστούς και πραγματικά πριν απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα. Μήνυμα. Το ανώτερο μήνυμα είναι Χριστός Ανέστη, πραγματικά. Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε Χριστός Ανέστη όλο τον χρόνο. Χριστός Ανέστη, ναι. Δεν έχει ακουστεί πιο χαρμόσυνο μήνυμα στη γη. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αληθώς ο Κύριος.